υπογράφονται σήμερα δύο πολύ σημαντικές συμβάσεις. Η μία για την αναβάθμιση του πνευματικού κέντρου Χανίου με ένα προϋπολογισμό 680.000 ευρώ που θα δώσει ένα άλλο πρόσωπο στο πνευματικό κέντρο και μια διαφορετική πολιτιστική προσέγγιση σε αυτά τα οποία είναι και έχουν προγραμματιστεί να γίνουν. Και θεωρώ ότι το πνευματικό κέντρο Χανίου είναι ένα από τα καλύτερα της Κρήτης. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα είδαμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και βρήκαμε αυτούς τους πόρους ούτως ώστε να γίνει μια αισθητική αναβάθμιση και λειτουργική αναβάθμιση που θα δώσει μόνο ωφέλη στην περιοχή, όχι μόνο των Χανίων αλλά και σε όλη την Κρήτη. Παράλληλα, υπογράφεται μια σύμβαση για το γήπεδο της Σούδας, θα γίνει η αντικατάσταση του Χλωοτάπηδα. Πήγαμε και το είδαμε το γήπεδο, 500 παιδιά αθλούνται. Είναι μια αναβάθμιση πάνω στον αθλητισμό που χρειάζεται στη συγκεκριμένη περιοχή της Σούδας και αυτό είναι προϋπολογισμό 204.000 ευρώ και υπογράφεται και αυτή η σύμβαση και η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί στο επόμενο τρίμηνο να ολοκληρωθεί το γήπεδο της Σούδας. Και εδώ, όσο συντομότερο γίνεται με τον ανάδοχο.